Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου έγιναν σήμερα τα εγκαίνια του έργου ανακαίνησης των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων παιδών της Ελλάδας, η Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαία Κυριακού, το οποίο άρχισε το 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αναπληρώνουν τα κενά που εμφανίζει εκ των πραγμάτων η κρατική δραστηριότητα σε τόσο ευαίσθητους για την κοινωνική συνοχή τομείς. Τα έργα που παραδόθηκαν σήμερα αφορούν συγκεκριμένα τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και την κεντρική αποστήρωση του νοσοκομείου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ξενάγησαν στους ανακοινισμένους χώρους ο διοικητής του νοσοκομείου Παίδων Εμμανουήλ Παπασάβας και ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ. Είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε επιτύχει και αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, ώστε να στηρίξουμε τη νέα γενιά της Ελλάδας. Σήμερα εγκαινιάζουμε δύο πολύ σημαντικά τμήματα του νοσοκομείου στα πλαίσια του έργου ανακαίνησης των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων που ξεκίνησε και συνεχίζεται με τη μεγάλη χορηγία του ΟΠΑΠ και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητάς του. Συνολικά έχουν παραδοθεί 22 έργα ανακαίνησης, μεταξύ των οποίων 15 νοσηλευτικές μονάδες που καλύπτουν το 50% και των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων.